Και ποια είναι καλύτερη και πιο οργανωμένη κοινωνία και η αρχαιότερη κοινωνία και το αρχαιότερο έθνος και ο αρχαιότερος πολιτισμός. Ποιος, η μοναχική πολιτεία, ο μοναχικός πολιτισμός. Ο μοναχισμός είναι μια πραγματική κοινωνία. Κοντά κοντά οι καρδιές. Είναι μια σύναξη. Δηλαδή δεν είμαστε ονόματα μαζεμένα, αλλά όλοι μας μέσα στο μοναστήρι αποτελούμε μία καρδιά, ένα σώμα και δεν ξεχωρίζουμε καθόλου. Και όπως ως επιτοπλίστων τα μοναστήρια έχουν πολλούς μοναχούς και τα κελιά είναι και λιγότερα και δεν χωράνε, είναι πλάι-πλάι ο ένας τον άλλον και αναπνέουν την αγάπη της καρδιάς του άλλου ο ένας και εκείνος τούτου εδώ. Εις το μοναχισμό ότι υπάρχει είναι υπόδειγμα που το πήρε από τον ουρανό και η Εκκλησία παίρνει τα υποδείγματα αυτά από τον μοναχισμό και τα προσφέρει εις την Εκκλησία όπως έκαναν και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Κοσμάκης νομίζει ότι όταν κανένας πηγαίνει στο μοναστήρι αγριεύει, ότι φεύγει από την κοινωνία. Τα μυαλά δεν λειτουργούν καλά. Ανάποδα τα βγάζουν τα συμπεράσματα. Αντιθέτως, είναι η περισσότερον κοινωνική η μοναχή. Να ξέρετε ότι κανείς δεν μπορεί να γίνει μοναχός αν δεν είναι κοινωνικός άνθρωπος. Εάν δεν μπορεί να κοινωνεί με τους ανθρώπους, αν δεν μπορεί να τα βγάζει πέρας σε όλες τις δυσκολίες της κοινωνίας, εάν δεν μπορεί να παντρευτεί, εάν δεν μπορεί να κάνει παιδιά, εάν δεν θα μπορέσει να γίνει μοναχός. Πρέπει να είναι λοιπόν γεμάτος από την κοινωνική ασφάλεια, να είναι ασφαλής η ζωή του. Δεν είναι λοιπόν καταφύγη στα μοναστήρια, αφού θα μπορούσε να κάνει όλα τα υπόλοιπα, δεν τα αρνείται, δεν τα κατηγορεί, δεν τα περιφρονεί, τα αγαπά, αλλά προτιμά κάτι ανώτερο για τον εαυτόν του. Λοιπόν, είναι μία αδελφότη στο μοναστήρι, ζεστή. Όλοι είναι μέλη ενός σώματος, του σώματος βεβαίως του Χριστού. Εκεί νιώθει κανείς αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους που ήταν διηρημένοι. Εάν πάσχει, λέγει, ένα μέλος, το αριστερό μου χέρι ας πούμε, συμπάσχει πάντα τα μέλη και το μάτι μου θα σκύψει στο χέρι να δει τι έχει και το δεξί μου χέρι θα κοιτάξει να το βοηθήσει και να το δέσει. Όλα τα μέλη βοηθούν το ένα το άλλο. Εάν πάσχει, λυπάται και βοηθάει το άλλο το μέλος. Εάν χέρι, εάν δοξάζεται το εν μέλος, συγχαίρει πάντα τα μέλη. Όλο το σώμα μας είναι γεμάτο από χαρά. Για να πλησιάσουμε λοιπόν τώρα τις κοινωνικές συνθήκες ενός μοναστηριού. Ας αρχίσουμε από εκείνο που γίνεται μεγάλος δώρος κάθε τόσο, από την ιδιοκτησία. Πόσοι νόμοι βγαίνουν για την ιδιοκτησία, πόσα δικαστήρια γίνονται στο μοναστήρι, δεν υπάρχει σε κανέναν μοναχό καμία ιδιοκτησία. Δεν επιτρέπεται ούτε μία μύτη μολυβιού να πει ότι αυτό είναι εμών, ότι είναι δικό μου. Το εμών και το σόν δεν υπάρχει εις τη μοναχική ζωή. Παίρνουν κάποιοι από έξω σε ένα μοναχό
κάτι που το αγαπάει. Ή του φέρνουν ένα βιβλίο, του φέρνουν γλυκά, του φέρνουν χρήματα. Αγαπάνε οι άνθρωποι όταν πηγαίνουν στα μοναστήρια και από την αγάπη τους κάνουν λάθος και πάνε και δίνουν σε μοναχούς. Τι κάνουν οι μοναχοί? Δεν κρατάει κανείς ποτέ τίποτε. Όλα τα παίρνουν και τα πηγαίνουν εις τον γέροντα ή λέγουν οι ίδιοι στον άνθρωπο, όχι, να τα πας αυτά εις τον γέροντα, εμείς έτσι κάνουμε. Λοιπόν, δεν γίνεται ποτέ κάτι που να πω ότι είναι δικό μου ή δικό σου. Εξωστράκιστε αυτό, έχει βγει. Οπότε η αφετηρία του μαρασμού του σώματος του κοινωνικού, διότι εκεί είναι τα τσακώματα τα μεγάλα, εκλείπει από το μοναστήρι. Ας πάμε τώρα στο άλλο, που βγαίνουν πάλι τόσοι νόμοι, εργατικοί νόμοι, εργασία. Στο μοναστήρι πώς είναι η εργασία? Εδώ εις τον κόσμο τελειώνει κανείς το λύκειο και πρέπει να πάει στο πανεπιστήμιο ή σε κάποια άλλη εργασία και πάει και συναγωνίζεται ο ένας με εκατοντάδες και με χιλιάδες, κουράζεται, αρρωσταίνει, παίρνει φάρμακα, ξαναξεκουράζεται, κουράζεται πάλι, αγωνιά, και μέχρι να φτάσει να γίνει επιστήμον πόσα και πόσα δεν έχει τραβήξει για να έχει την δική του την εργασία, και αν θα πετύχει εκεί που θέλει και αν θα τον ικανοποιεί αυτό το επάγγελμα. Στο μοναστήρι δεν υπάρχει αυτή η αγωνία. Πρώτον, διότι δεν υπάρχει επιθυμία. Κανείς δεν λέγει «εγώ θέλω αυτό το διακόνημα». Μπορεί ο μοναχός όμως να πει τη γνώμη του, να πει τον λογισμό του. Γιατί? Διότι το μοναστήρι δεν είναι φυλακή, το μοναστήρι είναι ελεύθερος κόσμος και ο καθένας δίνει αυτό το οποίο λαχταράει, αυτό το οποίο το θέλει η δική του η καρδιά. Επομένως, αφού είναι έτσι, μπορεί να πει τον λογισμό του ως άνδρας ή ως γυναίκα που έχει ελευθερία, αλλά κανείς δεν είναι ελεύθερος εάν δεν μπορεί και να υποτάξει στην θέλησή του τη γνώμη την οποία έχει. Επομένως, δεν υπάρχει επιθυμία που δημιουργεί δυστυχία μέσα στην ζωή μας. Δεύτερον, δεν είναι το κριτήριο η επιτιδιό της. Ο έξυπνος μπαίνει. Εκείνος που δεν είναι τόσο έξυπνος μένει έξω και μαρτυράει και γίνεται σκουπιδιάρης για να ζήσει. Στο μοναστήρι έξυπνος, σοφός, άσοφος, μορφωμένος, κατηρτισμένος, καλός, κακός, αδύνατος, άρρωστος, χοντρός, λιγνός, οτιδήποτε και να είσαι, δεν λαμβάνεται υπόψη. Αλλά τι λαμβάνεται υπόψη? Πρώτον, το συμφέρον του το πνευματικό. Προσπαθεί το μοναστήρι να κοιτάξει ποιο είναι το συμφέρον αυτής της ψυχής που ήρθε στον Χριστόν για να βρει την τελική του αιωνιότητα επάνω εις τον Παράδεισο. Το συμφέρον λοιπόν της ψυχής του, αυτό το διακόνημα τον βοηθάει. Εκείνο δεν τον βοηθάει, τον κουράζει. Θα τον βάλουμε εκεί, χωρίς να ξέρει αυτός. Και μετά όταν το μάθει θα πει, κοίταξε βρε παιδί μου, πώς το σκεφτήκανε αυτό το πράγμα. Δε τρίτον, το συμφέρον της αδελφότητος. Το διακόνημα, βλέπετε, διακόνημα λέγω, δεν είναι επάγγελμα, είναι διακόνημα. Διακονώ των αδελφών μου, γίνομαι υπηρέτης, δηλαδή αποκτώ το επάγγελμα του Ιησού Χριστού. Τι έλεγε ο Χριστός? Εγώ ήλθα να διακονήσω, όχι να διακονηθώ.
Λοιπόν και ο μοναχός έτσι νιώθει. Θέλει να πάρει το επάγγελμα του Χριστού, να είναι διακονητής των άλλων ανθρώπων. Και επομένως το κριτήριο το έτερον είναι η διακονία, το συμφέρον της αδερφότητος. Συνεχεία, η ειρήνη των μελών. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε έναν καθηγητή και δεν τα πάει καλά με το γυμνασιάρχη του. Τι τσακώματα, τι βρισχές, τι αμαρτίες, τι δικαστήρια μπορούν να γίνουν, τι απάτες, τι μπορεί να γίνει. Στο μοναστήρι, όταν δούμε ότι δυο άνθρωποι δεν τα πάνε τόσο καλά σαν αδύνατοι που μπορεί να είναι, εάν δεν καταφέρουμε να τους κάνουμε πολύ δυνατούς, και είναι φυσικό να μην είναι όλοι δυνατοί, να είναι και αδύνατοι, τότε όταν έρθει η ώρα και δίνουμε πάλι τα διακονήματα, τότε ο ένας θα πάει σε εκείνο το διακόνημα, ο άλλος το άλλο. Τελείωσε το πρόβλημα. Όλα είναι μέσα στην κατάσταση της ειρήνης. Βλέπετε επομένως ότι η ευθύνη δεν είναι του μοναχού. Είναι ήρεμος αυτός, κάνει τη δουλειά του και έχει το κεφάλι του χαρούμενο και την καρδιά του ελευθέραν για να μπορεί να κάνει την προσευχή. Έχει την υπακοή, αλλά η υπακοή είναι τι? Η διακονία του σώματος και η διακονία του πνεύματος. Ας πάμε τώρα σε ένα άλλο στοιχείο, ιδιοκτησία, εργασία, να πάμε τώρα στη δικαιοσύνη. Αλλά τι σημαίνει δικαιοσύνη? Λέγουν οι σημερινοί άνθρωποι, δεν μας χρειάζεται αγάπη, μας χρειάζεται δικαιοσύνη. Και εμείς λέμε την δικαιοσύνη θα τη βρούμε πάνω στον ουρανό. Εδώ μας χρειάζεται η αγάπη. Γι' αυτό η δικαιοσύνη, αφού ξέρουμε ότι εξαρτάται από την αγάπη την αληθινή, για η δικαιοσύνη μας οδηγεί και μας δίνει το σκύπτρο εις την αγάπη. Και επομένως μιλάμε τώρα για την αγάπη. Η αγάπη, αντιλαμβάνεστε, είναι μία δωρεά του Χριστού εις το σώμα του Χριστού, εις την αδελφότητα. Πράγματι, χωρίς αγάπη δεν ζει καμιά μοναχική αδελφότητα. Ζουν διότι αγαπούν. Δεύτερον, η αγάπη, όπως ξέρετε, είναι μίμησης του Χριστού, διότι πρώτος μας αγάπησε ο Χριστός. Επομένως, όταν αγαπώ, σημαίνει ότι έχω πάρει δωρεάν, έχω πάρει χάριν από τον Θεό. Δεύτερον, ότι μιμούμε τον Χριστόν. Αντιθέτως, εάν δεν αγαπώ, δεν τα έχω αυτά. Τρίτον, η αγάπη παίζει ένα μεγάλο ρόλο. Η αγάπη αποσκοπεί σε τι? Να μπορεί ο ένας να δίνει χαρά εις τους άλλους ανθρώπους. Να στερούμε εγώ εκουσίως για να έχει περισσότερα ο άλλος. Να θυσιάζω τον εαυτόν μου για να νιώθει εκείνος άνετα και με μία ασφάλεια εις την ζωή του. Η αγάπη λοιπόν είναι ένας συνεκτικός δεσμός που ταυτόχρονα μας δένει με την Εκκλησία και με τον Χριστόν. Πώς το πετυχαίνουν αυτό? Με εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη. Ο ένας να δέχεται τον άλλον όπως είναι. Μουρμουρίζει, άστο να μουρμουρίζει. Εάν θέλεις να τον κάνεις να μην μουρμουρίζει, αυτός θα μουρμουρίζει πιο πολύ και εσύ θα στενοχωριέσαι και θα φωνάσεις. Ο άλλος όταν σηκώνεται κάνει θόρυβο πολύ και σε ξυπνά. Κάτι τέτοια και εσύ θα έχεις, αλλά δεν τα καταλαβαίνεις τα δικά σου. Άφησε τον αυτόν, γιατί αν πας να τον διορθώσεις
θα σε διορθώσει εκείνος, γιατί θα βρει τα δικά σου τα προβλήματα τα οποία έχεις. Μόνον ο γέροντας κάθεται μέσα στο μοναστήρι και διορθώνει τους ανθρώπους. Ποτέ κανένας μοναχός, εκτός αν τον επηρεάζει πονηρών δαιμόνιων, πηγαίνει και βάζει φυτίλια στον άλλον, κάνει παρατηρήσεις, το συμβουλεύει, του λέγει κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο. Δεν γίνεται μες στο μοναστήρι, δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Ένας πατέρας είναι και όλοι είναι αδελφοί. Πόσο ζεστά τα έχει κάνει, βλέπετε, η Εκκλησία μας, οποία αθαρφορεί. Γι' αυτό και λείπουν οι θυμοί, λείπουν οι κραυγές μέσα στο μοναστήρι, γιατί οι κραυγές βγαίνουν από τις διαφωνίες. Λείπει η κακία, δηλαδή να θέλω να εκδικηθώ τον άλλον. Και γίνονται Χριστοί. Τι σημαίνει Χριστός? Χρήσιμος άνθρωπος. Κάποιος που όταν θα λείπει θα πούμε, όχ, μας λείπει αυτός ο άνθρωπος, τι θα κάνουμε τώρα. Γίνονται όλοι τους χρήσιμοι άνθρωποι, γίνονται εύπλαχνοι, χαριζόμενοι εαυτής, δηλαδή καταλαβαίνουν ότι ο άλλος τα έχει μαζί μου, αλλά δεν μιλάνε, του συμπεριφέρονται πολύ καλά, καθώς ο Θεός έδειξε αυτήν την στάση με τον Υιόν του τον Χριστόν, και ο Χριστός εν Αγίω Πνεύματι κρατάει την οριμότητα της αγάπης, την τελειότητα του συνδέσμου της Αγίας Τριάδος. Έτσι ακριβώς και στο μοναστήρι.